Τίποτα δεν μπορώ να πάρω. Ίσα-ίσα για το σπίτι, τίποτα άλλο. Από εδώ και από εκεί προσπαθώ να κόψω, να κάνω ό,τι μπορώ, τα πιο σημαντικά. Άμα δεν έχουμε, τι να ξοδέψουμε. Τα βασικά θα πάρουμε πάλι. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι για λίγους, προμηνύουν πολίτες στη σκιά της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Το ράλι των τιμών στα ράφια προκαλεί πονοκέφαλο, με τους περισσότερους να περιορίζονται στις βασικές αγορές για τις γιορτινές ημέρες. Όταν έρχονται Χριστούγεννα, αναγκαστικά είναι αναγκαίο κακό να πάρουμε δωράκια. Αρκετά έχει επηρεάσει η ακρίβεια. Αρκετά, ειδικά όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά στην οικογένεια. Πάντα Χριστούγεννα τώρα. Καθημερινή θα είναι. Όπως ήταν, αν μπορεί, όποιος μπορεί να πάρει κάτι να φάει, και αυτό ήταν. Σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari, η Ελλάδα έρχεται δεύτερη μετά την Αγγλία σε βαθμό μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Πάνω από 7 στους 10 σχεδιάζει να περιορίσει δευτερεύουσες ανάγκες όπως ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στην τοπική αγορά που περιμένει την περίοδο των γιορτών για να αυξήσει τον τζίρο της. Γνωρίζομαι ότι βιώνουμε μέσα σε ένα πληθωρισμό και σε ένα γενικότερο αρνητικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η ρευστότητα της κοινωνίας των οικοκυριών να είναι ιδιαίτερα πιεσμένη. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά εξαρτάται και τι. Άμα είσαι κάνει οικονομία, δηλαδή εμείς που δουλεύουμε εποχιακή, κάνουμε μια χύψη οικονομία και βάζουμε λεφτά στην άκρη για το χειμώνα. Σίγουρα, πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με το budget του κάθε ανθρώπου, έτσι, και που θα δώσει, ας πούμε, τα πιο πολλά του χρήματα. Αλλά σίγουρα σε κάποια βασικά δώρα θα τα πραγματοποιήσουμε, ειδικά όταν έχουν να κάνουμε και με παιδιά. Όλοι ζορίζονται, περιμένουν, να πω την αλήθεια, επειδή είμαστε οικοδόμοι, περιμένουν από μερικά επιδόματα. Πήραν ένα επίδομα, ξέρω και εγώ τώρα, 9 κατοστάρικα, πάνε να κλείσουν 5 τρύπες. Η αυλαία του εορταστικού ωραρίου για τα καταστήματα του Ηρακλείου αναμένεται να ανοίξει στις 11 Δεκεμβρίου, με τους εμπόρους να ελπίζουν η εορταστική περίοδος να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις τους. Πάντως, ο Δεκέμβριος είναι καθοριστικός μήνας για τα καταστήματα, καθώς προσδιορίζει περίπου το 30% των εσόδων τους. Το Δεκέμβριο πάντα είναι ένας μήνας καθοριστικός για τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και ειδικά του λιανικού εμπορίου. Και ελπίζομαι ότι εφέτος θα είναι ένας καλός μήνας. Την ίδια ώρα, βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι καταναλωτές για να γεμίσουν το γιορτινό τραπέζι, καθώς σύμφωνα με έρευνα θα είναι ακριβότερο κατά 10%. Σούπερ μάρκετ, πώς είναι τα πράγματα? Χειρότερα. Δηλαδή, όπου και να πας είναι πανάκριβα. Στα αλήθεια πανάκριβα. Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Έχουν ακριβήνει τουλάχιστον 25% διάφορα προϊόντα. Σε ποια προϊόντα έχετε δει ανατίμηση εσείς? Έχω δει και στα κρεατικά, έχω δει και στα ζυμαρικά, έχω δει στις καφέδες, έχω δει ακόμα και στη σκυλοτροφή που έπαιρνα